την Αμερικανική πρόταση για το κολοσιαίο πρόγραμμα ναυπήγηση τεσσάρων νέων φρεγατών για το πολεμικό ναυτικό, παρέδωσαν επισήμω οι Ηνωμένε Πολιτείε στο Ελληνικό Υπουργείο Εθνική Άμυνα πριν λίγε ημέρε. Την είδηση γνωστοποίησε ο Αμερικανό πρεσβευτή στην Αθήνα Τζεφ Πάιατ, προστάροντα μια φωτογραφία του με τον Αμερικανό Ναύαρχο Μόρλι και τον Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Παναγιοτόπλο. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του Τζεφ Πάια, η αμερικανική πρόταση θα ενισχύσει την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, θα δημιουργήσει νέε θέσει εργασία και θα έχει ω αποτέλεσμα να γίνει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πιο εξελιγμένο στην περιοχή. Είναι όμω έτσι. Το κόστος της πρόταση που περιλαμβάνει την αυπήγηση τεσσάρων νέων πλοίων MMSC τον εξυγχρονισμό μέση ζώνη των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ ανέρχεται στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια ή 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Το προαναφερθέν κόστο καλύπτει τα δύο παραπάνω προγράμματα συμπεριλαμβανομένων όπλων και τεχνική υποστήριξη των MMSE. Επίση, περιλαμβάνονται και επιμερού κόστη διαχείριση λόγω του ότι πρόκειται για διαδικασία διακρατική με τη μέθοδο του FMS, Foreign Military Sales. Οι Αμερικανοί δεν κατέθεσαν καμία απολύτω πρόταση για ενδιάμεση λύση πλοίου. Εκτό τη έλλειψη ενδιάμεση λύση, ασαφέ είναι και το ζήτημα τη ναυπήγηση των πλοίων στην Ελλάδα, με του Αμερικανού να περιορίζονται σε συμβουλευτικό ρόλο. Συμπερασματικά, καθημερινώ το αφήγημα τη Αμερικανική πρόταση καταραίει. Ακόμη και τα υποτιθέμενα ισχυρά χαρτιά των Αμερικανών που θα υλοποιούσαν μία κολοσιαία επένδυση στα ναυπηγεία και θα παραχωρούσαν στο πολεμικό ναυτικό πλοία τη λεγόμενη ενδιάμεση λύση δεν υπάρχουν. Α μην γελιόμαστε και α μην κοροϊδεύει ο ένα τον άλλον. Η MMSC είναι η LCS τύπου Freedom, που από τον τίτλο του Literal Combat Ships προσδιορίζουν την αποστολή του. Σκάφη παράκτιων αποστολών είναι και τίποτα άλλο. Σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν στα πλαίσια ενός νέου δόγματος του Αμερικανικού Ναυτικού για πλοία με ολιγομελέ πλήρωμα που θα επιχειρούν πλησίων των ακτών. Αλλά αποδείχθησαν ένα από τα μεγαλύτερα φιάσκο για το Αμερικανικό Ναυτικό, με αποτέλεσμα λόγω των προβλημάτων του και τον πρόωρο παροπλισμό του να αποφασίσουν οι Αμερικανοί αλλά και στο σχέδιο προπολογισμού για το έτο 2022 να μην προβλέπεται η κατασκευή άλλη LCS. Είναι μάλιστα ενδιαφέρον να μας πούν οι υποστηρικτές των MMSC που ακριβώ θα κατασκευαστεί η πρώτη στην Αμερική, μετά την ανακοίνωση τη Φιγκαντσιέρη ω επακόλουθο τη αναθέσεω από το Αμερικανικό Ναυτικό την περασμένη Πέμπτη του συμβολέου των 553,9 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή και τη δεύτερη φρεγάτα FFG, ότι και τα τρία τη ναυπηγία στι Ηνωμένε Πολιτείε θα χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα των FFG με την πρόσληψη μάλιστα 600 επιπλέον εργαζομένων μέχρι το τέλος του χρόνου. Εξάλλου, όπω είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ακόμα και για τι πολυδιαφημιζόμενε αντιαεροπορικέ φρεγάτε M-Class του Ολλανδικού Ναυτικού, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι παρουσιάζονται τόσο από πλευρά κόστου διαθέσεω, αλλά και από θέματα συμπεριφορά και αντιμετωπίσεω του ελληνικού αιτήματο από το Ολλανδικό Ναυτικό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.